Το παρελθόν της Αμερικανικής Ελίτ ερεύνησε το Reuters, το οποίο έφερε στο φως τις ρίζες του σημερινού πολιτικού κατεστημένου των Ηνωμένων Πολιτειών και αποκάλυψε ότι όλοι οι πρόεδροι, πλην του Ντόναλτ Τραμπ, είναι απόγονοι διοκτητών σκλαβών. Ερευνώντας τη γενεαλογία της Αμερικανικής πολιτικής ελίτ, η δημοσιογραφική ομάδα του πρακτορείου διαπίστωσε ότι το ένα πέμπτο των μελών του Κογκρέσου, των εν ζωή προέδρων, των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου και των κυβερνητών των Πολιτείων είναι άμεση απόγονοι ιδιοκτητών σκλαβών με τη διερεύνηση των στιγμάτων του παρελθόντος και των ανεπούλωτων παραγνωρισμένων τραυμάτων τους να έχει κυριαρχήσει στη δημόσια συζήτηση σε μεγάλο μέρος του αγγλοσαξονικού κόσμου, η αποκάλυψη έρχεται να προσθεθεί σε μια συνέχεια ανάλογων πρωτοβουλειών αναψηλάφιση και αναδιοργάνωσης της επίσημης ιστορικής αφήγησης. Αντιπροσωπευτική περίπτωση, πρόσφατη η πρόσφατη ενημερωτική εκστρατεία του Guardian που επικεντρώνεται στη Βρετανική Απικιοκρατική Ιστορία πολλά μέλη του Κογκρέσου δεν χρειάζεται να κοιτάξουν μακρύτερα από τις οικογενειακές ιστορίες τους για να ανακαλύψουν μια πολύ πιο προσωπική σχέση με τη δουλεία στην Αμερική, όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά το πρακτορείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μεταξύ των 536 μελών του Κογκρέσου υπό την τελευταία του σύνθεση, οι δημοσιογράφοι προσδιορίσαν τουλάχιστον 100 απογόνους ιδιοκτητών σκλάβων. Επιπλέον ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όπως και όλοι οι εν ζωή πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός από τον Ντόναλτ Τραμπ, είναι άμεση απόγονοι διοκτήτων σκλάβων, μεταξύ αυτών οι Τζίμι Κάρτερ, Τζορτζ Μπους, Μπιλ Κλίντον και από την πλευρά της λευκής μητέρας του Μπάρακ Ομπάμα.